Oh. Είστε έτοιμοι, παιδιά? Ναι. Πάμε. Κομψελίδης Αχιλλέας λέγομαι. Είμαι εκπρόσωπος των γονέων των αποφύτων μαθητών του 10ου γυμνασίου. Για εσάς δεν χτύπησε το πρώτο σχολικό κουδούνι? Όχι, για εμάς δεν χτύπησε το πρώτο σχολικό κουδούνι. Αντίθετα με τις διαβεβαιώσεις που είχαμε ότι το πρόβλημά μας θα λυθεί, έχει γίνει μια μεταστέγαση για να αποφύγουμε το να πηγαίνουν τα παιδιά μας να μετακινούνται σε αποστάσεις 2,5 χιλιόμετρα και πλέον. Ο Δήμος πήρε την πρωτοβουλία, έκανε αυτή τη μεταστέγαση για να μείνουν τα παιδιά της επέκτασης του Αγιάννη στις γειτονιές τους. Αυτή τη στιγμή η μεταστέγαση έχει υλοποιηθεί όπως βλέπετε. Οι καθηγητές είναι στα σωστά κτίρια. Οι μαθητές για τους οποίους έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία είναι στον δρόμο. Πριν από λίγο η Διευθύντρια του 3ου Λυκείου αρνήθηκε να μας δεχτεί στο σχολείο, να μας δώσει βεβαίωση μεταγραφής. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει, μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο Λύκειο του Βότση για τον αγιασμό, ενώ η μεταστέγαση έχει γίνει. Επικαλούνται ότι η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας τους έχει πει ότι δεν θα ανοίξουν τα γραφεία, αυτό μας είπε η κυρία Διευθύντρια, ότι η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους έδωσε εντολή να μην ανοίξουν τα γραφεία και να μην μας δεχτούν να πάμε στο Βότση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σχολείο. Οπότε ήρθαν τα παιδιά εδώ για να μπουν σήμερα μέσα στο σχολείο και τι έγινε? Αυτή τη στιγμή τα παιδιά ήρθανε, δεν μας δέχονται στο κτίριο. Ναι, αλλά δεν είναι να έρθετε εδώ πέρα. Πρόκειται να πάτε σε άλλο σχολείο. Εσείς το δέχεστε να πάτε φυσικά, στο σχολείο της μετεκατάστασης? Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Μα αυτή... Όχι, το σχολείο της μετεκατάστασης είναι αυτό. Εδώ είναι το σχολείο της μετεκατάστασης. Και απλά υπήρχε μια αρχική απόφαση. Κάποιοι θέλανε να πάνε στο τέταρτο και το πρώτο σχολείο. Γιατί δεν μας υπέγραψε ότι θα έρθουν εδώ και δεν τους δέχονται. Η μετεκατάσταση έγινε. Το σχολείο που ανήκουμε είναι. Όχι τυπικά με τα χαρτιά, το σχολείο για το οποίο έγινε με την κατάσταση, οι μαθητές αυτοί είναι εδώ. Και γιατί δεν δέχονται? Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Αυτό που επικαλείται η Διευθύντρια του 3ου Λυκείου είναι ότι η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας της έδωσε εντολή να μην ανοίξει τα γραφεία μέχρι να δούμε τι θα γίνει και να μην μας δεχτεί. Στο άλλο σχολείο τους δέχονται? Ούτε στο άλλο σχολείο ανήκουμε βάσει των κατανόμων που έχουν γίνει. Εκεί μπορούσαν να πάνε για αγιασμό τα παιδιά? Εκεί θα μπορούσαν να έχουν πάει τα παιδιά για αγιασμό, αλλά η μετεγκατάσταση των σχολείων έγινε για να μην πάνε τα παιδιά εκεί. Για πόσα παιδιά μιλάμε? Μιλάμε για 46 παιδιά φέτος και τα επόμενα χρόνια θα περάσουν 150 από ό,τι λένε στο Δήμο. Την προηγούμενη φορά για να λυθεί το ζήτημα είχαμε την παρέμβαση εισαγγελέα. Είναι ενημερωμένος, είναι ενήμερος για το τι συμβαίνει εδώ? Ναι, αυτό ξέρω και εγώ ότι είναι ενήμερος, αυτό μας έχουν πει ότι είναι ενήμερος. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε προς σχολείο. Ναι. Να είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και τα παιδιά. Υπήρχε, γιατί έγινε κατάληψη, γιατί υπήρχε εσωτερικό ζήτημα. Άρα υπήρχε λόγο. Ουσιαστικά σας εμπόδισαν να κάνετε τη μεταγραφή. Αυτό θέλετε να μας πείτε? Σας εμπόδισαν να κάνετε τη μεταγραφή και έχετε μείνει μεταξύ δύο σχολείων. Ακριβώς το θέμα στη μεταγραφή. Ποιο σας εμπόδισε? Άλλοι γονείς. Δεν κατοχυρώθηκαν οι μεταγραφές ηλεκτρονικά. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μας φέραν σε σημείο να πάμε τελευταία μέρα να εγγραφούμε αναγκαστικά σε κάποιο σχολείο με την υπόσχεση ότι θα γίνουν αυτόματα οι μεταγραφές μας εδώ. Άλλωστε και η μεταστέγαση για να εξυπηρετήσει αυτά τα παιδιά ξεκίνησε. Προσπαθήσατε να πάρετε φακέλο σήμερα? Μιλήσατε με τη διευθύντρια? Τι σας είπε? Και τέταρτο. Συγγνώμη γιατί δεν ήμουν παρούσα να το μεταφέρει κάποιος που το άκουσε. Παυλίνα, έλα λίγο. Τι ακριβώς? Ήρθαμε και προχθές και την βρήκαμε κλειστή. Την Παρασκευή. Πώς σου φαίνεται όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται? Διότι είναι λίγο δύσκολο και για άλλα παιδιά, δηλαδή που έχουν αναπηρικό σωμάτιο. Έχουμε και παιδί με αναπηρικό καροτσάκι. Πώς θα μεταφέρετε αυτό το παιδί? Όχι εμείς, άλλη οικογένεια. Αλλά είναι σαν να είναι δικό μας παιδί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.